Λοιπόν, έλα να δεις τον εφιάλτη κάθε γυναίκα που μου είχε συμβεί. Το ίδιο, στην ίδια εκδήλωση. Όχι, θα έχει ανοίξει, γίναμε κατά πιεκά. Τα είχα βάλει με την Παντελέ, τη ληστριά μου. Θα έχει γίνει χαμό με την Παντελέ, εντάξει. Παιδιά, συγγνώμη, επειδή είναι τόσο μεγάλο θέμα αυτό για μια γυναίκα. Είναι. Μια γυναίκα που σέβεται λοιπόν το φόρεμα που φορά και τη ληστριά τη. Σε μια τέτοια περίπτωση τι κάνει. Φωτογραφίζεται με αυτή που φοράει το ίδιο. Ναι, φωτογραφίζεται με αυτή που φοράει το ίδιο. Το τρολάει. Λοιπόν, τι έγινε ακριβώς. Λοιπόν, οι δύο κυρίες βρέθηκαν σε εκδήλωση χτες το βράδυ και όπως βλέπετε φορούσαν ακριβώς το ίδιο φόρμα. Βέβαια με μια παραλλαγή στην απόχρωση. Η Σία Κοσιόνι είναι πιο σκούρο. Όχι, η απόχρωση ήταν ίδια. Απλά στην φωτογραφία είναι λίγο διαφορετικό. Εγώ από ό,τι είδα είναι λίγο πιο σκούρο ένα τσάκ. Τη Τατιάνα Στεφανίδου είναι ταμπά. Είναι τέτοιο χρώμα. Και βέβαια το φορέσαν με τελείως διαφορετικά αξεσουάρ. Όχι, με τη ζώνη άλλο χρώμα. Ναι, τη ζώνη άλλο χρώμα. Άλλο τσαντάκι, άλλα σκουλαρίκια. Και με άλλο μαλλί. Και άλλο σώμα. Παιδιά, τώρα τι μου λέτε κι άλλο κι άλλο. Έλα. Παιδιά, λοιπόν, τώρα... το φόρεμα αυτό έχει 260 ευρώ. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι πήγαν να πάρουν 3.000 ευρώ φόρεμα κτλ. Μπορεί οι κυρίες επειδή τα ξέρουν να μην το αγόρασαν καν, γιατί σωστά. Είναι γνωστό ότι μας το δίνουν για μια εμφάνιση και μετά το επιστρέφουν. Είναι μια ενός συγκεκριμένου μπραντ Ιταλικού, Σιμώνα Κορσελίνη, 259 ευρώ για την ακρίβεια. Το θέμα έχει. Είναι ότι πήγανε σε εκδήλωση του Sky. Επίσημη. Με το ίδιο ρούχο, δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του σταθμού. Εγώ να ξέρω αυτό τα και λέω εγώ. Το μαγαζί που τα έδωσε. Δεν είπε. Ότι, παιδιά, αυτό το έχει πάρει η κυρία Στεφανίδη. Ή ο στυλίστα. Δεν είχε λίγο το νου. Ότι παίζει ένα σενάριο σε κάποια από τις δύο κυρίες να ανήκει το ρούχο. Όχι, δηλαδή να το έχει πάρει καιρό πριν. Είναι ξέρω, τελευταία παιδιά. Σεζόν για την έχετε ναι, ρημάξει, δηλαδή. Εντάξτε, να είμαι αντικειμενική. Στην Τατιάνα είναι πολύ καλύτερα. Θα συμφωνήσω. Oh, είναι πολύ καλύτερα. Συμφωνώ. Όχι, είναι πολύ καλύτερα, διότι αυτό είναι και πάρα πολύ στενή αυτή η δερματίνη. Θέλει στενή στενό, γυναίκα. Ναι. Στενή το έχει συνδυάσει λίγο καλύτερα, τη πάει το χρώμα καλύτερα. Αυτή είναι η άποψή μου. Τατιάνα από κοντά ήταν σαν να μπαίνει μια ντίβα μέσα με το συγκεκριμένο φόρμα. Έτσι είναι πολύ ωραία Τατιάνα. Αυτή είναι εδώ τη μικρή την άξιστη είπε που λέμε ω στενή. Γιατί μου λέγε και ο Ντάφλο. Εδώ αυτή. Πες παιδί μου τι είπες για την Τατιάνα Στεφανίδου. Εγώ είπα ότι δεν τη συμπαθώ και τόσο πολύ, αλλά... Δεν την έχεις γνωρίσει. Είναι στενή είναι... στεγνή λέει. Όχι, στενή στεγνή και όλα. Όχι, όχι, είναι πολύ καλή. Στο φόρεμα του συγκεκριμένου φαίνεται... Είναι και κυρία η Τατιάνα. Πολύ... Θέλω να είμαι αντικειμενική και ειλικρινή. Μιλάμε είναι για το look τώρα, όχι για το χαρακτήρα. Ναι, γιατί είπες να τη συμπαθώ πριν. Ναι, για το look να τη συμπαθεί. Όχι, δεν το δεν συμπαθεί στο look τη. Το look τη. Το look. Αν τη γνωρίσει. Αυτή δεν τη συμπαθώ, αλλά τι, αυτό δεν την ξέρει. Πολύ όμορφη. Αυτό που τη βγάζει, ρε παιδί μου, εννοεί. Αυτό λέει το παιδί. Είναι ειδικό, δεν ξέρω γιατί. Είναι πολύ εκπομπή. Είναι από του πιο φιλικού και γλυκού ανθρώπου που έχω γνωρίσει. Μιλάει σε όλα. Εντάξει, και στο πει θα τα βάλει του πιο γλυκού ανθρώπου. Α, παιδιά, να σου πω την αλήθεια. Εμένα η Τατιάνα μου έχει φερθεί άψογα. Και κάθε που τη βλέπω είναι τόσο ευγενική και γλυκιά. Καταρχήν, εσύ δεν έχει κάνει κακό σε κανέναν. Σε σχέση με άλλε που τη βλέπει και δεν λένε καλημέρα, που είναι το τίποτα μπροστά από αυτά που κάνει η Τατιάνα. Η Τατιάνα είναι. Τι να σου πω. Ναι, θα μπορούσε να σε αποφύγει. Έχει δίκιο, αλλά αυτό δεν αποφύγει. Είναι άλλε που σε αποφεύγουν. Αυτό δεν θέλω να πει. Εμένα δεν μου φεύγει καμία. Απλά είναι κάποιες που είναι πολύ αγενείς και, και έχουν δει κάπου. Και δεν έχουν την εμπειρία και, την, και τα χρόνια της Τατιάνας τηλεόραση και της επιτυχίας της. Επιτυδευμένη άνεση. Δηλαδή νομίζεις ότι είναι άνετη και χαλαρή και διάθετη, αλλά νομίζεις ότι είναι και λίγο ρόλος, ότι προσπαθεί και λίγο να δείξει τόσο καλή. Τέτοια αίσθηση έχω εγώ. Τραγωδία εντός εισαγωγικών, καθόντουσαν οι δύο κυρίες χθες στην πρώτη σειρά της εκδήλωσης με διαφορά δύο θέσεων. Τέλει. Σαν διδυμάκια ήταν. Γιατί δεν τους βάλαμε πλέον. Νιώθανα, μήχανα. Δεν φάνηκε κάτι τέτοιο, να σου πω την αλήθεια. Μετά το κατάλαβα, γιατί ήρθαν με διαφορά περίπου μια μισή ώρα, ήρθε μετά η κυρία Κοσιόνι. Οπότε δεν έπεσαν πάνω να φωτογραφηθούν και μαζί. Θα έπρεπε να το τρολάρουν πάντως, γιατί ήταν λίγο. Εντάξει. Τι θα έκανε, εγώ θα φωτογραφιζόμασταν μαζί.